δρόμοι και πλατείες ασφυκτικά γεμάτες. Αμέσως μετά τη λήξη της παρέλασης και με σύμμαχο τον καλό καιρό, μικροί και μεγάλοι εκμεταλλεύτηκαν την αργία της Εθνικής Επετείου για βόλτες και στιγμές ξαγνιασιάς. Ναι, πολύ αυξημένος, πάρα πολλοί Έλληνες στους δρόμους. Πολύς κόσμος. Για πολλά χρόνια σας πολλά. Ευτυχώς μας έκανε καλό καιρό, δόξα τω Θεώ, έγινε παρέλαση. Καφεδάκι τώρα, ναι, μετά την παρέλαση, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Η κίνηση στην καρδιά του Ηρακλείου το μεσημέρι ήταν ίσως η πιο ζωηρή των τελευταίων μηνών, αν και στη σκιά της πανδημίας. Τι να κάνουμε, αργία σήμερα και του χρόνου. Με τα μέτρα. Ναι, πάντα. Απολαμβάνουμε, ήρθαμε βολτούλα, ωραία μέρα, ωραία περνάμε. Πάντα με προφυλάξεις. Τώρα βέβαια καθόμαστε, δεν φοράμε μάσκα. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Περνάμε πάρα πολύ καλά. Η μέρα είναι σημαντική γιατί μας θυμίζει ότι έχουμε αξίες και βάθος πολιτισμού στο οποίο βασιζόμαστε. Αν δεν είχαμε βάθος ιστορικό δεν θα αντιστεκόμασταν κιόλας, θα είχαμε παραδοθεί. Σε καταστήματα, ταβέρνες και εστιατόρια οι πληρότητες αυξημένες, με θαμώνες και υπευθύνους στην πλειοψηφία τους να επιχειρούν να τηρήσουν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα προστασίας. Προσέχουμε τώρα, εντάξει, τώρα ξεφεύγουμε από την πολλή προσοχή, μπορούμε να είμαστε πιο χαλάροι. Τα μέτρα τηρούνται, μάσκα φοράει όλο το προσωπικό. Τηρούμε τα μέτρα, τηρούμε τα, ναι, κανονικά. Δεν έλειψαν ωστόσο οι εικόνες συνωστισμού με τις αποστάσεις ασφαλείας να περνούν σε δεύτερη μοίρα, όπως και οι περιπτώσεις πολιτών που έμοιαζαν να ξεχνούν τα απαραίτητα μέτρα και να μην φορούν τη μάσκα τους.